ομιλιώτης στην Επιτροπή της Βουλής και τα οποία πληροφορήθηκε και όλος ο ελληνικός λαός από την απευθείας μετάδοσή τους. Συνιστούν ή όχι πολιτικό πρόβλημα που έχει και ποινικές προεκτάσεις? Επ' αυτών δεν άκουσα απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή στο κυβερνών τότε κόμμα που ελέγεται ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Παπανδρέου. Το τέχνασμα ότι έφταγαν και οι προηγούμενοι, έφταγαν και τι σημαίνει αυτό? Συμψηφισμό ευθυνών θα κάνουμε? Όλες οι ευθύνες κάτω. Γι' αυτό ο λαός έχει στείλει και τους προηγούμενους και εσάς. Εσάς είναι αλήθεια με πιο ηχηρό τρόπο στα τάρταρα. Σας έχει καταδικάσει πολιτικά και είσαστε ένα παρελθόν για τον ελληνικό λαό. Με το συμψηφισμό δεν θα γλιτώσετε. Χρειάζεται θάρρος, ειλικρίνεια και επανατοποθέτηση. Και ήλπιζα ότι η εκλογή της κυρίας Γεννηματά, και το ελπίζω ακόμα, θα δώσει τη δυνατότητα να επανατοποθετηθείτε. Δεύτερον, αναφερθήκατε στον κύριο Γιαννίτση, τον οποίο τιμώ ότι τον είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και έχω καλές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Ο νόμος του κύριου Γιαννίτση για το ασφαλιστικό, το νομοσχέδιο, το οποίο συνάντησε την αντίδραση και τη κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, όπως θυμάστε, και τη ΓΕΣΕ εκείνη την περίοδο, και τη ΔΡΑΚΕ, την ομόθυμη αντίδραση τότε του ελληνικού λαού, μπορεί να είχε μερικά στοιχεία εξορθολογισμού, αλλά είχε ένα βαθύτατα ταξικό αρνητικό στοιχείο. Κατακρεουργούσε την κατώτατη σύνταξη. Από τα 380 που ήταν τότε, την επήγαινε στα 280 με 30 με 300 ευρώ. Το δεχόταν αυτό το πράγμα? Δική σας κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει, κυρία Γεγέρογλου, όχι δική μας, που ήταν στη λαϊκή καταγραφή για αυτό το ταξικό μέτρο που περιείχε το στο νομοσχέδιο του κ. Γιαννίτση. Ποιον κατηγορείτε σήμερα λοιπόν, και γιατί υπερασπίζεστε ένα νομοσχέδιο το οποίο η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σιμίτη, αναγκάστηκε να πάρει πίσω μπροστά στη λαϊκή καταγραφή? Και τελευταίο θέμα. Αναφερθήκατε στην επικοινωνιακή επιτυχία της κυβέρνησης. Εμείς κανάλια δεν χρηματοδοτήσαμε, ούτε αφήσαμε παρανόμως να λειτουργούν, όπως ξέρετε. Έχουμε συγκρουστεί και συγκρουόμαστε με βάση τη νομιμότητα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμιά επικοινωνική επιτυχία. Υπάρχει όμως λαϊκή στήριξη. Που όμως αυτή η λαϊκή στήριξη δεν οφείλεται στην τηλεοπτική υποστήριξη. Δεν οφείλεται στη διαπλοκή. Οφείλεται στο λαϊκό αισθητήριο ότι αυτή η κυβέρνηση μέσα σε μεγάλες δυσκολίες, μέσα σε ανίποτες δυσκολίες, μπορεί να δώσει μια όθηση στην κοινωνία και την οικονομία προς την ανάπτυξη και τη δημοκρατία. Ότι αποτελούμε μια νέα αρχή. Είμαστε το νέο. Στο νέο ελπίζει ο κόσμος, δίνει δυνατότητες, δίνει περίοδο για να προχωρήσουμε και δεν είναι έτοιμος, ποτέ δεν θα είναι έτοιμος να οπισθοχωρήσει, να παλινδρομήσει στο παλαιό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.